Κύριε Κουμπούρη, καλή σας ημέρα. Καλημέρα και σε εσάς, καλημέρα. Τι κάνετε? Εδώ, στον αγώνα. Στον αγώνα, ε. Όρθιοι. Έτσι, μπράβο. Ήταν εσείς πώς. Μερικοί μας θέλουν ξαπλωμένους. Εντάξει, δεν νομίζω. Εντάξει. Να ρωτήσω κάτι τώρα. Η δήλωση αυτή του Πρωθυπουργού, πώς την ακούσατε από την ανακοίνωση, καταλαβαίνω έτσι έντονη αντίδραση από την δική σας πλευρά, από το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος. Κοιτάξτε, να σας πω, είναι απαράδεκτο να λέγονται τέτοια πράγματα. Μάλιστα τη στιγμή, και όπως θα είδατε και στο γραφείο τύπου που λέμε, κάποιος που εκλέγεται Πρωθυπουργός με κάτω από το 30% να μιλάει για μειοψηφίες στα συνδικάτα. Τα συνδικάτα είναι οργανώσεις των εργαζομένων που μπορούν και ξέρουν και έχουν και την γνώση και την εμπειρία να λύνουν τα εσωτερικά ζητήματα από μόνα τους. Και κανείς δεν μπορεί και δεν πρέπει να παρεμβαίνει σε αυτή τη διαδικασία. Έχουμε όμως παρεμβάσεις χρόνια και χρόνια του κράτους, του αστικού κράτους, που θέλει τα συνδικάτα να είναι υποχείρια δικά του. Το ζήσαμε και το ζούμε όλα τα χρόνια με τα συνδικάτα, τα οποία είναι σφραγίδες, είναι συνδικάτα τα οποία δεν είναι. Τα ίδια λέγει ο κύριος Μητσοτάκης όπως. Πάντως, ότι υπάρχουν ότι συνδικάτα σφραγίδες. Αυτό... Προσέξτε, αυτά όμως τα συνδικάτα που λέει ο κύριος Μητσοτάκης, είναι, αυτό ήθελα να πω, είναι τα συνδικάτα τα οποία την πλειοψηφία τους την έχουν οι κυβερνητικές οργανώσεις και οι κυβερνητικές παρατάξεις. Αυτή είναι η αλήθεια και αυτή δεν τη λέει. Και με αφορμή αυτό θέλει τάχα να βάλει τάξη στα Άρα να μην κάνουμε ένα αυθαίρετο σχόλιο τώρα ότι ο Μητσοτάκης στηρίζει ΠΑΜΕ, γιατί τους υπόλοιπους θεωρεί συνδικάτα σφραγίδες. Όχι, τη δουλειά τους θέλουν να κάνουν. Αυτοί θέλουν τα συνδικάτα που αντιστέκονται, τα συνδικάτα που παλεύουν, τα συνδικάτα του ταξικού κινήματος, τα συνδικάτα που είναι στο ΠΑΜΕ, αλλά και άλλα συνδικάτα παραπέρα που συσπυρώνονται, αν θέλετε, σε αυτή την κατεύθυνση. Θέλουν να τα ελέγχουν, θέλουν να τα αδρανοποιήσουν, θέλουν να υπάρξει άκρα του τάφου σιωπή, γιατί καταλαβαίνουν ότι τα προβλήματα θα είναι πάρα πολύ μεγάλα σε λίγο, γιατί τα διέξοδα από τις πολιτικές τους γεννάνε τα προβλήματα. Αυτή είναι η αλήθεια και η πραγματικότητα, και αφού το ξέρουν αυτό προσπαθούν να τα βάλουν στη γωνία, στην άκρη, να υπάρξει άκρα του τάφου σιωπή, όπως λέμε. Με αυτή τη δυνατότητα, κύριε Κουμπούρη, προαιρετικά να υπάρχει αυτή τη δυνατότητα της ηλεκτρονικής ψηφοφορίας, γιατί είναι έτσι τόσο έντονη η αντίθεσή σας? Καταρχάς, δεν υπάρχει αυτό το σύστημα, αν θα το δείτε. Είναι ένα σύστημα το οποίο δεν μπορώ να πω ότι είναι εφεύρημα μόνο εδώ, εντάξει, αλλά εδώ προσπαθούν να το λειτουργήσουν. Τι σημαίνει ηλεκτρονική διαδικασία? Καταρχάς τα συνδικάτα έχουν τις ηλεκτρονικές τους διαδικασίες. Δηλαδή καταγραμμένα τα μέλη τους, με τα στοιχεία που λέει το καταστατικό τους, με όλα εκείνα που χρειάζονται για να έχουν την ηλεκτρονική επικοινωνία με τα μέλη τους. Αλλά δεν θέλουν αυτό. Αυτοί θέλουν μέσα από την ηλεκτρονική διαδικασία να ελέγξουν τις αποφάσεις των συνδικάτων και να κατευθύνουν τις αποφάσεις των συνδικάτων. Αυτό θέλουν να κάνουν. Δηλαδή θέλουν να πατάει το κουμπί και να βλέπει ο εργοδότης τι ψήφισε ο τάδε εργαζόμενος. Θέλουν να μην υπάρχουν διαδικασίες συλλογικές που, αν θέλετε, η δύναμη των συνδικάτων, των υγιών συνδικάτων, είναι ακριβώς στη συλλογική τους διαδικασία, στη συζήτηση, στη συνέλευση, στην αντίρρηση, στην αντιπαράθεση, για να καταλήξουν σε μια απεργία. Αυτά δεν τα θέλουν και θέλουν μέσα από μια ηλεκτρονική διαδικασία να μην έχει κανείς ουσιαστικά ενημέρωση, να επηρεάζονται, γιατί την ενημέρωση βέβαια θα την έχει ο εργοδότης, έχει τη δυνατότητα να την κάνει, και το συνδικάτο ουσιαστικά και ο εργαζόμενος να μην συμμετέχει στις διαδικασίες που χρειάζονται. Αυτό είναι απαράδεκτο και θέλουν όλα τα στοιχεία αυτά να πηγαίνουν και στο Υπουργείο, να πηγαίνουν και στον εργοδότη, και τότε πέστε μου ποιος εργαζόμενος θα σηκώσει κεφάλι να απεργήσει, εκτός από ελαχίστων ή λίγων, ας το πω έτσι, οι οποίοι θα αντιπαλέψουν αυτή την κατάσταση και θα πατήσουν το κλικ. Πάντως από την πλευρά της κυβέρνησης, αυτό το οποίο λέει ότι είναι μια ρύθμιση που απλά έχει σαν σκοπό να διασφαλίσει ότι οι αποφάσεις για απεργία θα λαμβάνονται από τους πόλους, το 50-1 θα αποφασίζει η πλειοψηφία.
ακούστε να σας πω, τα συνδικάτα έχουν τις διαδικασίες τους και καθορίζονται οι διαδικασίες από το καταστατικό τους. Και πώς θα πάρουν την απόφαση και πώς θα συζητήσουν και ποια πλειοψηφία θα πάρει την απόφαση και πόσοι θα συμμετέχουν και πώς είναι ταμιακά ή δεν είναι ταμιακά εντάξει να πάρουν μέρος στις διαδικασίες ή στις συνελεύσεις τους. Το καταστατικό έχει μια σειρά διαδικασίες. Δηλαδή τι θα γίνει η κυβέρνηση τώρα. Θα φτιάξει καταστατικό το οποίο αυτό θέλει να κάνει στην ουσία, το οποίο αυτή θα καθορίζει την πορεία των εργαζομένων και τη στάση τους και την άποψή τους. Αυτό είναι απαράδεκτο. Κύριε Κουμπούρη, ενδεχομένως τώρα να μας ακούει κάποιος άνθρωπος ο οποίος έχει χάσει τη δουλειά του είτε στον ιδιωτικό τομέα είτε κάπου αλλού και αναρωτιέται. Εντάξει, η κυβέρνηση ή η εκάστοτε κυβέρνηση μπορεί να μην προστατεύει τους εργαζομένους, μπορεί να έχει ψηφίσει αντεργατικούς νόμους. Τα συνδικάτα έχουν καταφέρει να προστατεύσουν την εργασία των εργαζομένων όλα αυτά τα χρόνια? Να σας πω. Δηλαδή, αν κάποιος χάσει τη δουλειά του και δεν προστατεύεται από τους νόμους, μπορεί να τον προστατεύσει το συνδικάτο? Έχουμε περιστατικά. Θα σας έλεγα πάρα πολλά παραδείγματα. Δεν ξέρω με ποιον μιλάω. Ο Κατσίγιαννης, ο Γιώργος είμαι τώρα. Κύριε Κατσίγιαννη, ναι. Θα σας έλεγα πάρα πολλά περιστατικά, θετικά περιστατικά, που τα συνδικάτα βεβαίως έχουν αποτρέψει απολύσεις. Πάρα πολλές, σε πάρα πολλές περιπτώσεις. Και από τη δικιά μου την πείρα, στην 40χρονη πορεία που είχα σε αυτή την πορεία των συνδικάτων, αλλά και με τη σημερινή βέβαια που είμαι στους συνταξιούχους, σε πάρα πολλές περιπτώσεις. Και είναι καλά την κάνετε την ερώτηση, γιατί είναι χαρακτηριστικό αυτό. Όταν οι εργαζόμενοι είναι αποφασισμένοι, και απολύσεις μπορούν να αποτρέψουν τρομοκρατικές και να λύσουν προβλήματα. Δεν μπορούν όμως τα συνδικάτα να λύσουν το πρόβλημα της ανεργίας. Ναι. Δεν μπορεί ο καπιταλισμός. Είναι ζήτημα του ίδιου του συστήματος. Είναι ζήτημα, αν θέλετε, της ίδιας της δομής της οικονομίας που στηρίζεται στην εκμετάλλευση, που στηρίζεται στο κέρδος, που στηρίζει τα κέρδη της στη φτώχεια, στην ανεργία. Και η αντιπαράθεση, κύριε Κατσίγιαννη, που έχουν και η αντιπαράθεση, η ανταγωνιστικότητα που υπάρχει ανάμεσα στους επιχειρηματικούς ομίλους και η κερδοφορία τους, η υπερκερδοφορία τους, είναι η αιτία που φέρνει την ανεργία, τη φτώχεια και κλείνει επιχειρήσεις. Πώς έκλεισε το Τόμας Κουκ? Η ίδια λέει ότι ο ανταγωνισμός την καθάρισε από τη μέση. Τι γίνεται, πόσες επιχειρήσεις έχουν καθαριστεί από αυτή την υπόθεση για να πάνε κέρδη και υπερκέρδη σε άλλους? Μπορεί να δοθούν έτσι λύσεις στα προβλήματα? Κοιτάξτε, αν η οικονομία δεν είναι προγραμματισμένη, εάν δεν έχει κεντρικό σχεδιασμό, εάν η οικονομία δεν δουλεύει για τα συμφέροντα των εργαζομένων, εάν ο παραγόμενος πλούτος δεν πάει στα δικά του χέρια, τότε τα πράγματα θα γίνονται δυσκολότερα. Βεβαίως τα συνδικάτα μέσα σε αυτή την πορεία πρέπει να αναδεικνύουν τα πραγματικά προβλήματα των εργαζομένων, να διεκδικούν τις πραγματικές τους ανάγκες, αλλά και να χαράζουν μια προοπτική για μια κοινωνία η οποία θα απαλλάξει τον άνθρωπο από την εκμετάλλευση, από τη φτώχεια και από όσα ζει σήμερα σε αυτή την εκμεταλλευτική κοινωνία. Κύριε Κουμπούρη, υπάρχει πάντως μια πραγματικότητα. Την είδαμε όλα αυτά τα χρόνια της κρίσης, παρά το γεγονός ότι τα μέτρα που ελήφθησαν, νόμοι που ψηφίστηκαν, είναι αλήθεια ότι είχαν επιπτώσεις πάρα πολύ σημαντικές και στα εργασιακά δικαιώματα και σε μισθούς και η ανεργία, και είδαμε μια πολύ μεγάλη επιδείνωση. Αυτό παρά τα αυτά παρατηρήθηκε και παρατηρείται ακόμα σε πάρα πολλές περιπτώσεις. Η συμμετοχή σε απεργιακές κινητοποιήσεις δεν είναι ίσως αυτή που θα περίμενε ο καθένας, ειδικά στον ιδιωτικό τομέα. Η συμμετοχή σε συγκεντρώσεις απεργιακές πάρα πολλές φορές είναι μικρότερη από αυτή που θα ανέμενε κανείς, με δεδομένο την έκταση των προβλημάτων που υπάρχουν. Εσείς πώς το εξηγείτε αυτό? Να σας πω, πρώτα απ' όλα πρέπει να απαντήσουμε σε ένα ερώτημα. Γιατί την περίοδο της κρίσης είχαμε όλα αυτά τα φαινόμενα και ψηφίστηκαν αντεργατικοί νόμοι όπως σωστά για τις συντάξεις, για τα μεροκάματα, για τα ωράρια και όλα αυτά? Ποιος έφερε αυτή την κρίση? Την έφεραν οι εργαζόμενοι από τις διεκδικήσεις τους μας σήμερα. Ας πούμε, βλέπουμε 10 χρόνια τώρα πέφτουν οι μισθοί, τα μεροκάματα, χειροτερεύει η θέση του εργαζόμενου και από οικονομική και από τις άλλες τις απόψεις, και οι τιμές των προϊόντων αυξάνονται. Επομένως, και όχι μόνο οι τιμές, το κόστος γενικότερα και στα προϊόντα και στις υπηρεσίες αυξάνεται. Άρα δεν μπορεί να πούμε ότι η κρίση ήρθε από τον ουρανό. Είναι μια κρίση υπερσυσσόρευσης κεφαλαίου που εμείς από την αρχή το καθαρίσαμε αυτό το ζήτημα και το ξεκαθαρίσαμε.
Επομένως, ο εργαζόμενος φορτώθηκε όλη αυτή την κρίση, την περίοδο της κρίσης. Τώρα, την περίοδο της ανάπτυξης μας λένε τα ίδια, ότι για να υπάρξει ανάπτυξη χρειάζονται νέες θυσίες. Γιατί δεν συμμετέχει ο εργαζόμενος? Άλιστα. Γιατί ο εργαζόμενος δεν συμμετέχει στο βαθμό, αν θέλετε, που θα έπρεπε. Και θα έπρεπε να είχε πάρει αμπάριζα, να φέρει τα πάνω κάτω. Γιατί είναι πολλές οι αιτίες. Καταρχάς υπήρξε κίνημα και υπάρχει κίνημα αγωνιστικό. Εγώ σας λέω μόνο από τη μεριά των συνταξιούχων. Ναι, μια ερώτηση πάνω σε αυτό, επειδή εκπροσωπείτε πλέον, έχετε περάσει και στο μέτωπο των συνταξιούχων, αν και είσαι μικροδείχνετε ακόμα. Λοιπόν, να ρωτήσω κάτι. Τι έχει γίνει με αυτά τα εκαθαριστικά? Θα σας πω για τα εκαθαριστικά. Είπαν ότι θα βγουν σήμερα, θα μπω στα site. Δεν μπήκα ακόμα, γιατί θα ήθελα να μιλήσω λιγάκι, να δούμε αν πραγματικά έχουν εκδοθεί. Γιατί είπαν ότι θα εκδοθούν τα εκαθαριστικά. Και προχθές που πήγαμε στον κύριο Μηταράκη, είπαν ότι θα εκδοθούν αυτές τις ημέρες. Πρέπει να έχουν εκδοθεί τα εκαθαριστικά. Ωστόσο, θα σας έλεγα στο προηγούμενο, οι κινητοποιήσεις που έγιναν, 160 κάναμε το του 2018, κινητοποιήσεις όλη την Ελλάδα. Το ταξικό συνδικαλιστικό κίνημα πράγματι δεν είναι στο επίπεδο εκείνο που χρειάζονται οι αγώνες σήμερα. Εμείς έχουμε εκτιμήσει ότι υπάρχει μια συντηρητικοποίηση, όχι από την άποψη ότι εκλέχθηκε η Νέα Δημοκρατία στην κυβέρνηση. Ο εργαζόμενος, κάτω αν θέλετε, από πίεση, από όλη αυτή τον αποπροσανατολισμό, μέσα μαζικής ενημέρωσης, τύπος δούλευε, άλλοι συμβιβασμένες συνδικαλιστικές ηγεσίες του λένε να κατεβάσει τον πύχη χαμηλότερα για να δεις καλύτερα πλειοψηφίες της ΓΕΣΕ κτλ. Αυτά όλα δεν βοήθησαν πραγματικά να αναπτυχθεί το κίνημα στο βαθμό που χρειάζεται και είναι απαίτηση των καιρών να γίνει, αλλά οπωσδήποτε όμως δεν μπορεί να αμφισβητήσει κανείς ότι υπήρξε κίνημα, χρειάζεται να συνεχιστεί σε αυτή την κατεύθυνση, να δυναμώσει ακόμα περισσότερο, γιατί δεν υπάρχει ελπίδα από αλλού. Τι να αλλάξουμε μηχανοδηγό στα τρένα, πότε αριστερό, πότε δεξιό, πότε σε συμμαχίες όλοι αυτοί, και βλέπετε και το βλέπουμε και το ζούμε καθημερινά, ότι αλλάζουν οι μηχανοδηγοί τους στο τρένο, το τρένο όμως πηγαίνει στις ίδιες γραμμές, στην ίδια κατεύθυνση και εξυπηρετεί τα ίδια συμφέροντα. Κύριε Κουμπούρη, να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για την συνομιλία που είχαμε. Θα έχουμε την ευκαιρία να τα ξαναπούμε. Καλή σας ημέρα. Εμείς να ξέρετε ότι έχουμε ένα δεκαήμερο κινητοποιήσεων οι συνταξιούχοι τώρα. Ακούραστε. Σε όλη τη χώρα, και σήμερα έχουμε κινητοποιήσεις. Θα γίνουν στη Θεσσαλία, θα γίνουν στην Ήπειρο. Θα έχουμε στη Βόρεια Ελλάδα και συνεχίζουμε αυτόν τον αγώνα, γιατί δεν έχουμε και άλλη επιλογή. Πληρώσαμε σε όλη μας τη ζωή για να πάρουμε συντάξεις και παίρνουμε επιδόματα. Να πληρώσαμε για υγεία και πληρώνουμε σήμερα και δεν μπορούμε να έχουμε υγεία και φάρμακα. Η κατάσταση είναι τραγική. Δυστυχώς. Και γίνεται όλο τραγικότερη. Ευχαριστούμε πολύ. Καλή δύναμη. Καλά. Καλημέρα σας και σας.